Αύριο λοιπόν εκδήλωση της Νέας Δεξιάς στις 12 το μεσημέρι στο Φίλιππος Ξενία. Περισσότερα όμως από τον ίδιο τον πρόεδρο, τον γνωστό δικηγόρο και πρόεδρο της Νέας Δεξιάς, τον κύριο Φαΐλο Κρανιδιώτη, που είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Κρανιδιώτη, κύριε πρόεδρε, μας ακούτε? Καλησπέρα από τις ΣΕΡΕ. Σας ακούω. Καλησπέρα σας και στους τηλεθέατες σας. Αύριο λοιπόν έχετε εκδήλωση και από την μαζί σε συνεργασία με την νομαρχιακή οργάνωση. Φαντάζομαι στην εκδήλωση αυτή θα αναφερθείτε διεξοδικά για τις πολιτικές θέσεις και την ιδεολογική πλεύση της Νέας Δεξιάς. Βεβαίως και όχι μόνο για αυτά, θα μιλήσουμε και για το διακύβευμα των ευρωεκλογών, όπου η Νέα Δεξιά κατεβαίνει αυτόνομα και δυνατά, και βέβαια και για την προσπάθεια να ενισχύσουμε και εμείς με τις δικές μας δυνάμεις το κίνημα της Ευρώπης, των Εθνών και της Ελευθερίας, στο οποίο ανήκουμε, μαζί με τη Μαρίν Λεπέν, τον Ματέο Σαλβίνη και τους άλλους εταίρους μας στο κίνημα αυτό το πανευρωπαϊκό, που θέλει πλέον μια Ευρώπη που να επανέλθει στις πραγματικές αξίες. Δηλαδή στην Ελλάδα, τη Ρώμη και τον Χριστιανισμό και στην υπεράσπιση των εθνικών κρατών και όχι σε αυτό το μετασυμβιωτικό μόρφωμα το οποίο ζούμε και το οποίο στην ουσία επιδοτεί για παράδειγμα τον Ισλαμικό επιβεβαισμό από τη μια και από την άλλη βεβαίως επιβάλλει ένα δημοσιονομικό ζουρλομανδία στη χώρα μας όπου μετά από 9 χρόνια σκληρής πολιτικής λιτότητας και μνημονίων βρισκόμαστε σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι ήμασταν το 2009. Έχει συμπληρωθεί το ευρωψήφο δέλτιο της Νέας Δεξιάς, κύριε Πρόεδρε? Έχουμε συμπληρώσει αρκετά μεγάλο αριθμό, αλλά συνεχίζουμε ακόμα τη συζήτηση με σοβαρούς ανθρώπους που προέρχονται. Έχουμε κάνει, ξέρετε, μια βασική επιλογή. Να μην κάνουμε ανακύκλωση υλικών κατεδάφισης, να μην απευθυνθούμε στην ψευτοελίτη του παλαιοκομματισμού και να απευθυνόμαστε σε ανθρώπους μέσα από την κοινωνία, σε άφθαρτους ανθρώπους που έχουν την έξωθεν καλή μαρτυρία του κοινωνικού τους, του επαγγελματικού τους περιβάλλοντος και οι οποίοι να εκπροσωπούν αυτό που λέμε εμείς. Ότι είμαστε και εμείς τους κανονικούς ανθρώπους, τους κανονικούς Έλληνες. Τώρα, απέναντι στο ρόλο της Ευρωβουλής και των Ευρωβουλευτών, ο κόσμος δεν ξέρει το συγκεκριμένο ρόλο, αλλά είναι πολλοί αυτοί που θα έλεγαν ότι δεν υπάρχει ισχυρή, αν όχι δράση, αλλά ισχυρός λόγος από πλευράς των Ευρωβουλευτών. Πόσο σημαντικές μπορεί να είναι οι ευρωεκλογές για το μέλλον της Ευρώπης, κύριε Κρανιδιώτη, απέναντι στον κόσμο? Είναι πάρα πολύ σημαντικές, ειδικά που από ό,τι φαίνεται, όπως δείχνουν όλες οι μετρήσεις, η ομάδα η οποία θα ενισχυθεί περισσότερο από κάθε άλλη, θα έχουμε υποχώρηση των Σοσιαλδημοκρατών και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, είναι ακριβώς η δική μας ομάδα, η ΕΝΕΠΟ, είναι οι ευρωβουλευτές του κινήματός μας, θα είμαστε η τρίτη μεγαλύτερη, οπότε αλλάζουν πάρα πολλοί σχετισμοί, με ό,τι αυτό σημαίνει για τις αποφάσεις που παίρνονται για το μέλλον της Ευρώπης. Διότι είμαστε από τη μία εμείς οι οποίοι πιστεύουμε στην Ευρώπη των Εθνικών, μια συμμαχία ελευθέρων εθνικών κρατών, και από την άλλη με προστασία της εθνικής ταυτότητας και αποδυνάμωση αυτής της επικυριαρχίας της Γερμανίας που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και από την άλλη είναι βεβαίως οι δυνάμεις αυτές οι οποίες επιθυμούν μια Ευρώπη η οποία θα έχει κανονισμούς 2.500 σελίδες για το τι μέγεθος, σχήμα και χώρο που να έχουν τα γκούρια, αλλά από την άλλη να επιδοτεί σε μια γραμμή πλεύσης που την υπογορεύει ο Σόρος, να έχουμε έναν επιδοτούμενο επικισμό της Ευρώπης από ανθρώπους οι οποίοι δεν πρόκειται ποτέ να αφομοιωθούν και οι οποίοι θα δημιουργήσουν πολλά προβλήματα διασπώντας τον εθνικό και κοινωνικό ιστό των κρατών μας. Τώρα, απέναντι σε όλους αυτούς που θα πούν ότι οι κόμματα όπως είναι το δικό σας και με τα άλλα ευρωπαϊκά κόμματα τα οποία μας αναλύσατε, ότι έχετε μια σκληροπυρηνική εθνικιστική πολιτική, ποια θα ήταν η δική σας απάντηση, κύριε Πρόεδρε? Η απάντησή μας είναι πολύ απλή. Είμαστε πατριώτες. Αυτό είμαστε. Και ο πατριωτισμός δεν είναι ούτε σκληρός ούτε μαλακός. Είσαι πατριώτης, ούτε υπάρχουν πολλοί των πατριώτες. Είσαι, γιατί ακόμα και κάτι ανοησίες από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί δίθεν σήμερα λέει ο πατριωτισμός είναι οικονομικός. Είσαι πατριώτης ή δεν είσαι. Είναι το ίδιο και δεν απολογούμαστε σε κανέναν για το πιο φυσικό συνέστημα του κόσμου που είναι να αγαπάς την πατρίδα σου. Το ίδιο φυσικό με το να αγαπάς τη μητέρα σου, τον πατέρα σου, τα παιδιά σου, τη γυναίκα σου, τα αδέρφια σου. Και θεωρώ ότι αυτό το οποίο είναι πραγματικά ψυχική και κοινωνική ανομαλία είναι να υπάρχουν άνθρωποι στην πολιτική οι οποίοι δεν αγαπούν την πατρίδα. Δεν αγαπούν τη γη στην οποία ζουν, δεν αγαπούν τα αδέρφια τους, τους Έλληνες. Εμείς λοιπόν είμαστε οι πραγματικοί Ευρωπαίοι γιατί υπερασπιζόμαστε τις αληθινές ευρωπαϊκές αξίες, γιατί τα έθνη μας είναι χριστιανικά, έχουν ταυτότητα, έχουν ρίζες, έχουν πολιτισμό και δεν είμαστε διατεθειμένοι να τη δούμε να διαλύεται, να γίνεται ένα μετασυμβιωτικό και αν πολύ συλλαμικό μόρφωμα στο τέλος. Διότι για προς τα εκεί οδεύουμε αν ακολουθήσουμε αυτή την πολιτική του επιδοτούμενου επικισμού. Δείτε το τι συμβαίνει σε άλλες πρωτεύουσες, πώς η βία κλείνει αυτό το πράγμα τελικά, πόσα προβλήματα δημιουργείται, ότι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι έρχονται δεν αφομοιώνονται. Αλλά και επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι πρέπει να επιλέξουμε. Θέλουμε να προστατεύσουμε την ταυτότητά μας. Θέλουμε να προστατεύσουμε αυτό που είναι το πρόσωπό μας στην ιστορία και στον κόσμο. Τη γλώσσα μας, τη θρησκεία μας, τα έθιμά μας, το πολιτισμικό μας αποτύπωμα, ή θέλουμε να γίνουμε πολιτός. Ένας πολιτός από τον Ατλαντικό μέχρι την
μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο. Νομίζω ότι η φυσική απάντηση είναι αυτή που δίνει ο μέσος Έλληνας, ο οποίος είναι πατριώτης. Πιστεύετε να αλλάξουν οι ισορροπίες και από πλευράς κομμάτων, αλλά ενδεχομένως και από την πολιτική που θα εφαρμοστεί από τη Γηραιά τα επόμενα χρόνια μετά από αυτές τις εκλογές? Διότι είναι εύθραυστες κάποιες ισορροπίες. Πολλοί είναι αυτοί που λένε ότι είναι η Ευρώπη του τραπεζικού πιστωτικού συστήματος, δεν είναι η Ευρώπη των κοινωνιών, δεν είναι η Ευρώπη με ποιότητα ζωής, δεν είναι η Ευρώπη, εν πάση περιπτώσει, που οραματίστηκε ο Ντεκόλ ή κάποιος άλλος. Πιστεύετε σε μια άλλη Ευρώπη, εσείς, κύριε Γραντιώτη? Βεβαίως. Πιστεύουμε σε μια συμμαχία ελεύθερων εθνικών κρατών, η οποία θα υπερασπίζεται τα σύνορα της Ευρώπης, γιατί η Ευρώπη πρέπει να έχει σύνορα και έχει σύνορα, η οποία θα υπερασπίζεται την ταυτότητα των ανθρώπων μας, όπου θα έχουμε μια άλλη πολιτική, η οποία δεν θα είναι η εθνική πολιτική της Γερμανίας, η οποία θα επιβάλλεται σε όλους τους άλλους. Μια πολιτική η οποία, για παράδειγμα, σε εμάς έχει φέρει από βιομηχάνηση, από βιοτεχνοποίηση, έχει καταστραφεί. Έχει μεγάλα προβλήματα το πρωτογενής τομέας, έχει καταστραφεί η μεταποίηση. Και στο τέλος έχουμε καταλήξει να προσπαθούμε να επιβιώσουμε και υποτίθεται να στηθούμε στα πόδια μας, πουλώντας οι μισοί Έλληνες στους άλλους μισούς εισαγόμενους καφέδες, πίτσες και σουβλάκια. Αυτό δεν είναι οικονομία. Ούτε μπορούμε να ζούμε μόνο με υπηρεσίες. Λοιπόν, και να μας υπαγορεύουν πολιτικές οι οποίες ωφελούν μία πολύ συγκεκριμένη χώρα και το σκληρό πυρήνα των συμμάχων της, τη Γερμανία, και όλοι οι υπόλοιποι να δουν από προβλήματα τα οποία τα δημιουργούν ακριβώς οι Γερμανοί με προβλήματα που τα οποία δημιουργούν ακριβώς οι Γερμανοί με τις πολιτικές τους. Όχι γιατί βέβαια είναι κακοί και θέλουν να μας καταστρέψουν, γιατί απλώς θέλουν να κερδοσκοπούν. Είναι μια δύναμη επεκτατική με έναν άλλο τρόπο σήμερα. Χρησιμοποιεί το χρήμα αντί να χρησιμοποιεί στρατιωτικές δυνάμεις. Και αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Φαντάζομαι θα είστε κι εσείς υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Δεξιά, έτσι δεν είναι, κύριε Πρόεδρε? Βεβαίως, είμαι και εγώ. Λοιπόν, αν αύριο είστε λοιπόν στα έδρανα του Ευρωκοινοβουλίου, η μάχη δικιά σας και προς τα σύνορα της Ευρώπης, που σωστά το βάζετε, θα είναι γιατί η Ευρώπη πρέπει να κρατήσει μια πιο κρατεά θέση απέναντι στα σύνορά της, καθώς οι Τούρκοι συνέχεια αμφισβητούν τον εθνικό εναέριο και θαλάσσιο χώρο, και πρόσφατα πάλι δήλωσε ότι το Καστελόριζο δεν ανήκει καν στο Αιγαίο παρά μόνο στη Μεσόγειο. Θέλω να πω ότι δεν είναι ξεκάθαρη μια Ευρώπη για να πει ότι τα σύνορά της είναι εδώ, στο νησιωτικό σύμπλεγμα το δικό μας, το Αιγαίο. Ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος της Ευρώπης, με την εμπειρία που έχετε και ως νομικός που είστε συνάμα, για να υπερασπιστεί τα σύνορά μας? Θα σας πω αυτό το οποίο είπα στο τραπέζι των ηγετών στην σύνοδο του Κινήματος Ευρώπης των Ενωθών και της Ελευθερίας, όπου ήταν παρούσα και Μαρί Λεπέν, ο Βίλντερς και άλλοι ηγέτες του κινήματος, κομμάτων που ανήκουν, που είναι σε χώρες όπου αλλού κυβερνούν, αλλού συγκυβερνούν, είναι αξιωματική αντιπολίτευση, παντού όμως αναρχόμενες δυνάμεις. Τους είπα ότι εμείς είμαστε οι ακρίτες της Ευρώπης, εμείς έχουμε το know-how αυτού του πράγματος, τι σημαίνει να φυλάς τα άκρα, να φυλάς τα σύνορα. Ότι θα συνεχίσουμε να το κάνουμε και ότι είναι προς το συμφέρον της Ευρώπης, διότι για παράδειγμα η Τουρκία, εκτός από αυτά τα οποία κάνει και που έχουν να κάνουν τα ζήτη στο σύνορο μας, είναι το κράτος συμμορία, είναι ο μεγαλύτερος δουλέμπορος στον κόσμο. Από αυτούς που έρχονται παράνομα στην Ευρώπη, η συντηρητική πλειοψηφία περνάει μέσα από την Τουρκία, που τους φέρνει μέσα στη χώρα από την Αφρική και την Ασία χωρίς βίζα, χωρίς να απαιτεί βίζα, και με πάθηνε αιστήρα για να τους σπρώξει μετά στους δουλέμπορους για να τους περάσουν στην Ελλάδα και από εκεί να πάνε στην Ευρώπη. Εάν δεν περάσουν από εμάς, ή τους είπα, δεν θα φτάσουν σε εσάς. Άρα έχετε συμφέρον να στηρίζετε την Ελλάδα οικονομικά, πολιτικά και στρατιωτικά, γιατί είναι ο ακρίτας των σύνορων αυτών που είναι και δικά σας σύνορα. Γιατί αυτό που είπα, αν περάσουν από εμάς, μετά θα προσπαθήσουν να φτάσουν στην καρδιά της Ευρώπης ή Σκανδιναβία, όπου νομίζουν ότι θα πάρουν περισσότερα επιδόματα και παροχές. Και δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί αυτή η πολιτική. Χρειάζεται λοιπόν μια άλλου είδους αλληλεγγύη. Όχι να επιβάλλονται στις άλλες χώρες μέτρα τα οποία καταστρέφουν κάποιες χώρες και τελικά θα καταστρέψουν την Ευρώπη. Και επειδή με ρωτήσετε συγκεκριμένα, θα σας απαντήσω ότι ο αγώνας ο δικός μου πολιτικά και των συνεργατών μου και της Νέας Δεξιάς, όχι μόνο στο Ευρωκοινοβούλιο, αλλά και στο Εθνικό Κοινοβούλιο, από κάθε βήμα και με κάθε τρόπο, θα είναι η καταγγελία της Συνδίκης των Πρεσπών, θα είναι η καταγγελία της Συνδίκης του Μαρακές, την οποία επέγραψε ο Πρωθυπουργός και επικρότησε η Νέα Δημοκρατία, η οποία συνθήκη του Μαρακές για την λεγόμενη ασφαλή και τακτική μετανάστευση, είναι μια συνθήκη του ΟΗΕ, μετατρέπει την μετανάστευση από προνόμιο σε δικαίωμα. Και θα σημαίνει μια πολύ μεγαλύτερη πλημμυρίδα παράνομων μεταναστών από αυτή την οποία έχουμε ζήσει μέχρι τώρα, και θα σημαίνει τον ολικό αφανισμό της πατρίδας μας σε επόμενες δεκαετίες. Και πήγαμε και υπογράψαμε μόνοι μας την αυτοκτονία μας. Εμείς αυτό θα αγωνιστούμε να αλλάξει αυτή η πολιτική και στην Ευρώπη και έχουμε και στα Ηνωμένα Έθνη και έχουμε συμμάχους σε αυτή την πολιτική, μεγάλες δυνάμεις. Ο Σαλβίνι σήμερα κυβερνάει την Ιταλία, ο Στράχε το κόμμα Ελευθερία συγκυβερνά στην Αυστρία, η Μαρίν Λεπέν 8,5 μονάδες μπροστά από τον Μακρόν. Οπότε έχουμε ανθρώπους που θα ταυτούν με τη δική μας την πλευρά για την αναθεώρηση αυτής της πολιτικής. Στις εθνικές εκλογές υπάρχουν περιθώρια για ευρύτερη συνεργασία με άλλες πατριωτικές δεξιές δυνάμεις από πλευρά της Ελλάδας.
σε εθνικές εκλογές θα κατεβούμε αυτόνομα, όμως συζητάμε για συνεργασίες με συγκεκριμένες προσωπικότητες, σοβαρές προσωπικότητες από τον πατριωτικό χώρο και όχι με ανθρώπους βεβαίως οι οποίοι προσπαθούν απλά να συνάψουν μια συμμαχία απλά και μόνο για να πάρουν ένα ποσοστό της επιχορήγησης. Τώρα, να επαναλάβουμε αυτό που λέει ο πρόεδρος της Νέας Δεξιάς, ο κύριος Καρανδιώτης. Αύριο θα είστε στις 12 εδώ το μεσημέρι, στο Φίλιππος Ξενία. Μαζί σας θα είναι ο κύριος Παλάζης, και αυτός έγκριτος δικηγόρος και υποψήφιος βουλευτής. Ο κύριος Κριστίδης, συντονιστής, επίσης υποψήφιος στη Θεσσαλονίκη, ο κύριος Κωστόπουλος. Ανοιχτή είναι η πρόσκληση. Ανοιχτή, και καλό και τους ανθρώπους, ακόμα και αυτούς που διαφωνούν μαζί μας, να έρθουν να ακούσουν, να ρωτήσουν, να τοποθετηθούν κιόλας. Και να πάρουν απαντήσεις. Να ακούσουν ένα διαφορετικό πολιτικό λόγο και μετά να κρίνουν ελεύθερα. Να μην ακούνε τι λένε οι άλλοι για μας, να ακούσουν οι ίδιοι ως ελεύθεροι άνθρωποι, ως ελεύθεροι Έλληνες και μετά να αποφασίσουν. Και να κάνουν και την πιο αυστηρή κριτική σε εμάς. Αλλά αν δουν ότι αυτά που λέμε τα εννοούν, να συνταχθούν μαζί μας και να βοηθήσουν στην προσπάθεια για την πατρίδα. Κύριε Καρανδιώτη, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Αύριο λοιπόν στις Σέρες να έρθει ο κόσμος να παρακολουθήσει, λέτε, και από εκεί και πέρα να αποκρισταλώσει άποψη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε στο Δελτίο Ειδήσεων για τις εκλογές.